πρακτικά του κοινοβουλίου είναι στη δεκαετία του 50 και πάλι για σκάνδαλο. Εγώ αναφέρομαι όμως στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν μιλάμε λοιπόν για σκάνδαλο Siemens, μας έρχονται στο νου αυτά τα οποία γνωρίζουμε κυρίως απ' έξω, από τις έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Θυμόσαστε ότι αυτό το κουβάρι άρχισε να ξετελίγεται από ειδήσεις που είχαμε από την Γερμανία, από έρευνες που έχουν γίνει εκεί, έτσι, των οποίων τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε μάθει. Και δεν γνωρίζουμε ακόμα αν η κυβέρνηση έχει πράξει τα δέοντα για να μάθουμε την έρευνα αυτή. Ο Χριστοφοράκος είναι εκεί. Ο άνθρωπος κλειδί σε αυτή την υπόθεση. Γνωρίζουμε ακόμα ότι το 2% των ταμείων της Siemens πήγαινε για να λαδώνει κυβερνήσεις, για να κλείνουν δουλειές. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Και απορώ πώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, τι να πω, κρύβεται, προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν όταν αυτός ο αριθμός, ας πούμε, των μερικών δεκάδων μη πολιτικών προσώπων στο παραπέντε της παραγραφής παραπέμπεται. Τι γίνεται με τα πρόσωπα τα πολύ συγκεκριμένα? Μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι όπως απλά το λέει ο κόσμος, τους κρατάνε? Μήπως και αυτή είναι μια παράμετρος των σχέσεων της Γερμανίας με το ελληνικό πολιτικό σύστημα των προηγούμενων δεκαετιών, το δικοματικό πολιτικό σύστημα? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης. Αυτό είναι πολύ βαρύ που υπενήσεστε. Ναι, αλλά μόλις εσείς αναφέρετε πριν τον κύριο Τσουκάτο. Τι έγινε αυτό το εκατομμύριο? Μπήκαν ορκωτοί λογιστές εκεί πέρα. Μας έχει δώσει ο κύριος Βενιζέλος το πόρισμα του ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τα οικονομικά του Πασόκ, ή το χρησιμοποιεί για τα εσωκομματικά παιχνίδια στις διαφορές του που έχει τον κύριο Παπανδρέου? Δεν ενδιαφέρει αυτό τον ελληνικό λαό. Το ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει γιατί τελικά όποιος πέρναγε έξω από το Υπουργείο Άμυνας και χτύπαγε την πόρτα, φαίνεται ότι έπαιρνε και κάτι. Δεν υπάρχει υπόθεση Καρατζαφέρη για τα εξοπλιστικά που τρέχει αυτή τη στιγμή? Φαίνεται λοιπόν ότι είναι πολύ απλωμένο το πάρτι. Αυτό το πάρτι είχαν καλεστεί πάρα πολύ. Και δεν ξέρουμε, δεν έχουμε την ακριβή εικόνα. Μου επιτρέπετε, επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν έχω καμία διάθεση να συγκαλυφθεί οτιδήποτε και όποιο μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί.